Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Αλλαγές στην αγορά του φρέσκου γάλακτος στην χώρα μας έχουμε το τελευταίο διάστημα με την είσοδο νέων εταιριών του κλάδου περισσότερο θα μας πει η Ελένη Πότη. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Σημαντικές ανακατατάξεις έχουμε στον κλάδο του φρέσκου γάλακτος από το 2014, οπότε και απελευθερώθηκε η διάρκεια ζωής του. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι πωλήσεις του φρέσκου γάλακτος κινούνται πτωτικά. Μόνο το 2010 πολλοί παίκτες έχουν αποσυρθεί από το φρέσκο γάλα. Είναι ενδεικτικό ότι το 2017 είχαμε μία υποχώρηση στις πωλήσεις 4,6%. Από το 2013 μέχρι και το 2017 έχουν χαθεί από την αγορά του φρέσκου γάλακτος περί τα 85 εκατομμύρια ευρώ. Όπως είπαμε λοιπόν και προηγουμένως, καινούργιοι παίκτες έχουν μπει στην αγορά, κάποιοι έχουν αποχωρήσει, οπότε όλη η αγορά βρίσκεται σε αναδιάταξη, τα μερίδια αγοράς μοιράζονται εκ νέου. Ηγέτης σήμερα στην αγορά, για να πάμε και στις εταιρείες. Ηγέτης λοιπόν σήμερα στην αγορά του φρέσκου γάλακτος είναι η Δέλτα. Κατέχει ένα μερίδιο 30%. Έχει μία παρουσία πολλών ετών. Ναι, απορροφά το 25% της ελληνικής παραγωγής γάλακτος και κρατάει τα ηνία στην αγορά, όπως είπαμε. Δεύτερη θέση είναι ο Όλυμπος. Το γάλα Όλυμπος έχει ένα μερίδιο γύρω στο 20%. Έχει αυξητικές τάσεις και μεγάλη ζήτηση όχι μόνο εντός συνόρων αλλά και στις χώρες του εξωτερικού. Πρώτη τώρα λοιπόν στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε ισχυρός παίκτης και εκείνη είναι η Μευγάλ, η οποία πέρασε μια δύσκολη περίοδο οικονομική, έχει καταφέρει όμως να βάλει σε τάξη τα οικονομικά της και να επανέλθει κάνοντας επενδύσεις σημαντικές και αυτή στον τομέα του γάλακτος. Πρόσφατα είχαμε μια καινούρια άνοιγμα καινούργιας αγοράς. Είχαμε την Ευόλη, η οποία εισήλθε στον γάλα των 18 ημερών. Αποφάσισε να μπει εκεί, έκανε μια επένδυση 1 εκατομμύριο ευρώ. Ανακοίνωσε ότι αυτό θα προορίζεται κυρίως για νησιά, τα οποία θέλει χρόνο για να πάει το γάλα. Έχουμε μια καινούργια είσοδο στο φρέσκο γάλα, το οποίο τάραξε λίγο την αγορά. Έχουμε τη Γιώτης, η οποία ήταν μέχρι τώρα στο γραφικό γάλα, που όλοι γνωρίζουμε, εξαγόρασε την λακτοβιομηχανία Στάμου. Μπαίνει λοιπόν και εκείνη στον τομέα του φρέσκου γάλακτος, στο γιαούρτι κλπ. Από εκεί και πέρα έχουμε και τα ATMs γάλακτος. Ισχυρή εταιρεία σε αυτή είναι η Θες Γάλα, η οποία έχει 62 καταστήματα, αναπτύσσονται συνεχώς σε διάφορες, πάει πάρα πολύ καλά, αναπτύσσονται σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Τέλος έχουμε και το πρώτο γυναικείο γάλα που κυκλοφόρησε στην ελληνική αγορά, είναι οι 8 γυναίκες. Συσκευάζεται στη Μευγάλ, παράγεται από γυναίκες από 8, όπως λέει και το όνομά του. Εμφιαλώνεται στη Μευγάλ, διακινείται από τη Μευγάλ. Πάει πάρα πολύ καλά οι πωλήσεις.